κορίτσι που το ξέρουμε, είναι πολύ όμορφο, πολύ ταλαντούχο. Το έχουμε απολαύσει στο κόκκινο ποτάμι. Λέω τα σίγουρα, έτσι. Γλυκό μου κορίτσι, είναι η Αναστασία Καλλιδίτη. Πάρα πολύ που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ, αλλά μου το φύλαγε για έκπληξη, κορίτσι μου. Ναι. Γιατί η Θοδωρή μου. Κράταμε να σε κρατώ, να ανεβαίνουμε στο βουνό. Τι μου είπε αυτό το κορίτσι. 5 χρονών λέει, μου έχετε πάρει συνέντευξη. Ναι. 5 χρονών λέω, πού ήμουνα και σε βρήκα. Ήρθαμε λέει εμείς στον καφέ γιατί χορεύαμε. Ήμουνα 5χρονοι μαζί με κάποιο έτσι. Πού να θυμάμαι κι εγώ. Σχολή χορού για παιδάκια. Πάντα ναι. Μας άρεσαν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και ήσουν εκεί. Ήμουν εκεί. Πασχαλίτσα ντυμένη και χόρευα. Αχ, πουλάκι μου. Καλά, εσύ όταν χόρευες Πασχαλίτσα, δεν είχες στο μυαλό σου, αφού ασχολιώσουν από μικρό παιδί, να γίνεις, ξέρω εγώ, χορεύτρια. Όχι, ήξερα ότι θα ασχοληθώ με τα καλλιτεχνικά. Α, το ήξερα. Το ήξερα, ναι, ναι, ήταν σίγουρο. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω κάτι άλλο. Αλλά ναι, μπαλαρίνα δύσκολα. Πολύ πειθαρχία θέλει. Δεν έχει σπουδάσει όμως κινηπιαγωγός. Ναι, ναι. Ούτε αυτό και αυτό δύσκολο. Όχι, δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν. Είχα μέσα μου την αγάπη πιο πολύ για τα καλλιτεχνικά. Δηλαδή ήθελα να γίνω ηθοποιός, το ήξερα. Και θα σου πω και πώς το κατάλαβα. Λοιπόν, κάθισε κάτω κουκλάρα μου, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είσαι εδώ.